είναι ο Φραγκούλης. Φράγκος εκτελεί απευθείας την μπάλα φευγιά, χωρίς να ανησυχήσει ο Γιώργος Τσιάρας. Μύρου με τον Τρίκαρδο. Νάκος. Παλιά για τον Καβρίνα σε κανονική θέση. Θέλει να βγάλει τη σέντρα αυτός, αλλά κόβεται την τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Ο Όμηρος που βγαίνει στο προσκήνιο τώρα, να δούμε αυτή την επίθεση με τον Καβαλιέρη να βγάζει μια σερτή σέντρα, αλλά ο Μακρύς είναι εκεί και με τη βοήθεια του Φραγκούλη διώχνει το σουτ. Η απομάκρυνση της μπάλας δεν ήταν καλή. Δοκίμασε το σουτ με δύναμη ο Νούλας, αλλά η μπάλα κόντραρε. Όπως τον θυμόμαστε από παλιά. Τώρα οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν ένα σουτ μακρινό. Η μπάλα είναι κόρνερ από τον Φράγκο. Ο Χρήστος Φράγκος δεν δίστασε να δοκιμάσει το σουτ. Ο Άγγελος Φραγκούλης εκεί που έχει δυνατά πόδια πάντως. Ένας από τους δύο θα εκτελέσει. Φραγκούλης σταματά, εκτελεί. Μπάλα out από τον Νάκο η εκτέλεση. Αγωνιζόνται δύο ομάδες. Βλέπουμε ότι έχει αρκετές επιστροφές η ομάδα του Τρικάρδου στα χαφ και βλέπουμε μια καλή στιγμή. Ναι, είναι η κεφαλιά από τον Βαγγέλη Βασιλάρη, όμως η μπάλα πέρασε out, την φανέλα του Μυρνού Χωρίου. Εκτέλεση φάουλ με τον μόνιμο εκτελεστή για την ομάδα του Χρήστου Καραπίτσου, τον Χρήστο Φράγκο. Έδιωξε ο ψηλός. Σεραφίγκος με τον Τσίπιτσι. Σεραφίγκος έβαλε πιο έξυπνα το σώμα του, κέρδισε την μπάλα. Να ο Νάκος στο ημικύκλο θα δοκιμάσει το σουτ. Κακό σουτ. Μπάλα φεύγει out. Από αριστερά ο Βαγγέλης Βασιλάρης έχει το οπτικό πεδίο για να απειλήσει. Κλείστηκε, προτιμά να περάσει και πάλι για τον Κολοβάκη. Ακούτε τις φωνές κι εσείς του Γιώργου Ασπρογέρακα. Ο Φράγκος θα δοκιμάσει το σουτ παραλίγο να ευνηδιάσει τον Τσιάρα. Τους φεστές που πατάνε γκάζι και φρένο για την ομάδα του Ομήρου. Ξεκινούν την οργάνωση της οποιαδήποτε θετικής πρωτοβουλίας, η οποία τώρα καταλήγει στον Σεραφίγκο, στον αρχηγό. Ο Σεραφίγκος ο οποίος κλείστηκε τελικά. Ο Γκάτς είναι αυτός ο οποίος θα πλασάρει και πάνω από τη γραμμή θα περάσει την μπάλα σε κόρνερ ο ψηλός. Αυτή είναι η φάση του αγώνα. Που έγινε το ψιλοκρεμαστό σουτ από τον Γκάτς, το απομάκρυνε, το μετέτρεψε από γκολ σε κόρνερ ο Δησάς ψηλός και τώρα το κόρνερ εκτελείται. Η μπάλα πήγε στο Σεραφίγκο. Ο Σεραφίγκος για το Μούτσα βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Κολοβάκης. Σωστά. Φράγκος. Κολοβάκης. Ωραία η σέντ, ωραία η τρίπλα, το σούτ όμως δεν ήταν καλό, η μπάλα πέρασε out. Ναι, από το Φράγκο. Διώχνει ο Σεραφίγκος. Γκάτσης δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η κεφαλιά προς τα πίσω, Δουλειώτης, κανένα πρόβλημα. Παίρνει παλιά η κεφαλιά εκεί από τον ψηλό, ο οποίος ζητάει κεφάλι σε αυτή τη φάση. Παίζεται, λέει ο κύριος Ματσούκας. Έτσι, ο Τσίμπιτσης τώρα θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ, ναι, άστοχο, out. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Χρήστος Φράγκος. Ραφίγκο, αυτός όμως πάνω σε αντίπαλο. Μακριά ο Φραγκούλης. Η επαναφορά, εκεί που είναι σε κανονική θέση το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Από τον Χρήστο Φράγκο το γκολ, το λάθος το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βρέθηκε απέναντι από τον Τσιάρα και δεν του άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Δυνατό σουτ, 1-0 ο Όμηρος στο 4ο λεπτό της επανάληψης. Χρήστος Φράγκος που πηγαίνει προς τον πάγκο. Το Γιάννη μάλλον πάει να το αφιερώσει. Πραγματικά, το αφιερώνει στον Κώστα Βαλτογιάννη. Κάνει και το σταυρό του. Τα δεδομένα αλλάζουν με το ξεκίνημα της επανάληψης. Ήταν στο προσκήνιο με τον Κολοβάκη από αριστερά η ομάδα του Όμηρου. Η σέντρα του Κολοβάκη στο δεύτερο δοκάρι. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Τσιάρας με τα κροδάκυλά του. Ήταν μεγάλη ευκαιρία. Ναι, λίγο και της άλλαξε την τροχιά ο Κολοβάκης. Ο Γαβρίνας όμως θα βγάλει τη σέντρα εκεί όπου θα μαζέψει ο Δουλειώτης χωρίς να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Πίσε την άμυνα να έρθει σε καλύτερη θέση και τον Γαβρίνα να έχει μόνο μια επιλογή, την επιλογή της σέντρας την οποία και έκανε και εξουδετέρωσε ο Δουλειώτης. Στόπ από τον ψηλό τώρα στο Βασιλάρη. Φραγκούλης δεν μπόρεσε, η κόντρα ευνοεί εκεί τον Φράγκο που έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Τσιάρας διάβασε τη φάση. Αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα, έγινε το λάθος, την πήρε ο Νάκος, έτσι θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση. Πηγαίνει να τον κλείσει ο Μπαλαμπάνης. Η μπάλα πηγαίνει στο Σεραφίγκο, Σεραφίγκος για τον Νάκο, αυτός απέναντι πλασάρει, η μπάλα out. Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Τρίκαρδο με τον Μπάμπι Νάκο να μη σημαδεύει σωστά απέναντι από την εστία του Δουλειώτη και να στέλνει την μπάλα out. Δηλαδή δεν κρύξαν την μπάλα, νικητής, ποδοσφαιριστής της κατοχής, το σούτ στη συνέχεια από τον
1-0 τον Ναό Λυγιάς. Προηγείται και σήμερα 1-0. Μούτσα. Πέρασε μπάλα για τον Γαβρίνα. Αυτό σε καλή θέση. Θέλει να κάνει την τρίπλα. Θα δοκιμάσει και το σούτ. Ο Δουλειώτης διώχνει στη σωστή θέση. Δυνατό. Και στην αρχή στο 64 με τον Γαβρίνα. Τώρα όμως είναι ο Βασιλάρης αυτός ο οποίος βγαίνει σε θέση αριστερού εξτρέμ. Θέλει να συγκλίνει. Θα δοκιμάσει το σούτ. Καλό σούτ. Μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Εντυπωσιακό γκολ από τον Βαγγέλη Βασιλάρη. Έκανε την τρίπλα, δοκίμασε το σούτ, η μπάλα είχε και φάλτσο. Πήγε σε ένα σημείο όπου ο Γιώργος Τσιάρας αρκέστηκε απλά και μόνο να παρακολουθεί την τροχιά της μπάλας προς το βάθος της εστίας του, προς τα δίχτυα του αν προτιμάτε. Ο Όμηρος διπλασιάζει τα τέρματά του. Μπάλα δεξιά, εκεί όπου θα γίνει σέντρα, δεν είναι καλή από το Θεοδωρίδη, απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο σκόρερ του πρώτου γκολ της αναμέτρησης, ο Χρήστος Φράγκος, θα το εκτελέσει. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, δεν ξέρω αν είναι αυτό γκολ. Θεοδωρίδης δεν φαίνεται να το πιστεύει, είναι ο σκόρερ μάλλον που πέτυχε τον γκολ. Κοίταξε και αυτός την κατάληξη της μπάλας, δεν ήξερε τι να κάνει όταν είδε να καταλήγει στα δίχτυα. Να λοιπόν. Σε αρκετά παιχνίδια, σε αρκετά λεπτά στον αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό κομμάτι. Να δούμε η ευκαιρία με το μεταξούλι πλασάρι, όμως η μπάλα δεν κάνει το χατήρι. Έχει σταθεί και τυχερός και τυχερή ομάδα του Ομίλου και νέα ευκαιρία για την πλευρά του Τρικάρδου. Ούτε τώρα. Ούτε τώρα. Μία ακόμα. Χαλαδιά δεν πρόλαβε να πλασάρει σωστά την δουλειότητα των οποίων. Βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και στους πάγκους που έχουν όλα το ενδιαφέρον τους. Μεταξούλι τώρα θα πιάσει το σούτ, αλλά δεν απειλείται ο Ανδρέας Δουλειώτης Μαυτίου με την ομάδα του Ομίλου. Ένα σούτ από τον Σεραφίγκο, η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε τον Θεοδωρίδη. Έχει μια ευκαιρία ακόμα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, σέντρα, μπλοκάρει την μπάλα ο Τσιάρας. Ναι. Είναι ιδιαίτερα αξιαγάπητη όλη αυτή, όλα αυτά τα προσώπα, όμως έχουν μια ευκαιρία. Να δούμε τώρα, ναι. Με τον Σεραφίγκο θα δοκιμάσει το σούτ. Κάνει την προσποίηση το σούτ. Δεν του θέλει μπάλα. Πραγματικά είναι πολλές χαμένες ευκαιρίες για την ομάδα της κατοχής.